Καλημέρα παιδιά, Παντελής Σταυλάκης εδώ. Η ώρα είναι 6 και 20. Που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι η δίαιτα προχωράει και έχει αρχίσει και μου χαλάει τον ύπνο πάρα πολύ. Όπως το παθαίνω κάθε φορά, φέτος λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή έχει καθυστερήσει πολύ η διαδικασία του να χαλάσει ο ύπνος μου, ευτυχώς. Αυτό εδώ το πραγματάκι εδώ, αυτό εδώ, μου έχει σώσει σε ένα βαθμό τη ζωή. Γιατί πραγματικά μπορεί να κοιμάμαι λίγες ώρες, γιατί κοιμάμαι γύρω στις 1 και σηκώνομαι γύρω στις 6. Αλλά με έχει βοηθήσει να κάνω ποιοτικό ύπνο. Το λέω για κάποιους που έχουν και αυτό το ίδιο θέμα με μένα. Το CBD oil είναι το μόνο πράγμα το οποίο έχει βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Το χρησιμοποιώ εδώ και από την προηγούμενη προετοιμασία μου ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ. Και ευτυχώς ξυπνώ και με ξεκούραση τουλάχιστον. Δηλαδή μπορεί να μην κοιμάμαι πολλές ώρες, αλλά αυτές οι ώρες είναι ποιοτικές. Και μια και το είπαμε αυτό, φυσικά υπάρχουν κωδικοί για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει CBD oil ή οτιδήποτε άλλο συμπλήρωμα. Υπάρχει εκδοτικός κωδικός Σταυλάκης 30. Μπαίνετε στο site της Nature και παίρνετε οτιδήποτε προϊόν θέλετε με 30% έκπτωση. Και εδώ είμαστε. Αυτό εδώ είναι το ρόφημα που έχω πριν κάνω την αεροβική μου. Τώρα έχω αεροβική κάθε πρωί 50 λεπτά και έχω και απόγευμα 30-35. Εδώ μέσα έχω 10 γραμμάρια γλουταμίνη, 2 γραμμάρια L-καρνιδίνη και άλλα 5 γραμμάρια BCA. Θα πιω αυτό. Στην ουσία τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι 3 εβδομάδες πριν τον αγώνα μου στην Πορτογαλία. Update γενικά, για όσους δεν ξέρουν, βρίσκομαι, συνεργάζομαι φέτος με τον Patrick Tuor. Είναι μια τελείως διαφορετική προετοιμασία. Ο προπονητής αυτός με κάνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα κομμάτια και σε όλα τα σκέλη της προετοιμασίας. Στο διατροφικό κομμάτι, στο προπονητικό κομμάτι, στο κομμάτι της αεροβικής, στο κομμάτι της διαχείρισης. Παρότι είχα αμφιβολίες, γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος το να δουλέψει με αυτόν τον προπονητή. Και για τις αμφιβολίες μου δεν το μετανιώνω σε καμία περίπτωση, γιατί μου άνοιξε κάποιους ορίζοντες και μου έμαθα κάποια πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν και μελλοντικά στο κομμάτι το προπονητικό, το online coaching. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επένδυση της ζωής μου στο κομμάτι αυτό και θεωρώ ότι έχουμε έρθει στο καλύτερο μου πακέτο με διαφορά. Οπότε να τρέχω σε βίντεο που έχω κάνει, πάντα λέω το ίδιο, ότι είμαι στην καλύτερη μου φόρμα και είμαι στην καλύτερη μου φόρμα. Που θεωρώ βέβαια, όλες τις φορές θεωρώ ότι είχα μια εξέλιξη και πράγματι. Από αγώνα σε αγώνα γινόμουν και όλο και καλύτερος, αλλά φέτος θεωρώ πως έχουν πάει τα πράγματα. Είμαι στην καλύτερη μου φόρμα. Το ζητούμενο είναι να βγει αυτό και on stage, ρε παιδί μου. Αυτή η καλή κατάσταση που έχω να μπορέσω να μην τη χαλάσω. Και το βασικότερο όλων είναι ότι είναι η πιο ξεκούραστη προετοιμασία ever που έχω κάνει στη ζωή μου. Ενώ το condition μου χρονικά είναι καλύτερο από κάθε άλλη φορά, είμαι λιγότερο κουρασμένος από κάθε άλλη φορά, είμαι λιγότερο πεινασμένος από κάθε άλλη φορά. Βασικά μπορώ να πω ότι τώρα ξεκινάω να πεινάω. Και όχι σε έναν δύσκολο βαθμό, δηλαδή πεινάω λίγο, πεινάω λίγο. Είναι πάρα πολύ διαχειρίσιμο σε βαθμό που με άγχωνε στην προετοιμασία αυτή. Δηλαδή είχα αρχίσει και αγχωνόμουν που δεν πίναγα και δεν ήμουν κουρασμένος. Είχα συνηθίσει τόσο πολύ να είμαι εξαντλημένος και να πεινάω στις προετοιμασίες μου που νόμιζα ότι κάτι δεν πάει καλά. Νόμιζα ότι κάτι γίνεται λάθος και τελικά κάτι γίνεται πολύ σωστά. Γιατί στο συμπέρασμα που καταλήγω είναι ότι σε όλες τις άλλες προετοιμασίες μου ξεκινούσα με πολύ σειροκίνητρο, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και όσο πέρναγε ο καιρός και έφτανα προς τον αγώνα ήταν τόσο μεγάλη η εξάντληση, η κούραση και η καταπώνηση του σώματός μου, που όλο ένιωθα να εξασθενεί όλο αυτό καθώς πλησιάζει ο αγώνας. Σε αυτή την προετοιμασία γίνεται τόσο σωστή διαχείριση από τον Patrick, από τον προπονητή μου, που όσο πλησιάζει ο αγώνας, το κίνητρό μου και ο ενθουσιασμό μου αυξάνεται και δεν μειώνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το motivation που νιώθω, το κίνητρο που έχω και η θέληση για νίκη που έχω δεν την είχα ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό σημαίνει επειδή έχω δυνάμεις. Μπορώ ακόμα και προπονούμαι ποιοτικά. Μπορώ ακόμα και είμαι ποιοτικός μέσα στο σπίτι μου, δεν έχω την έβρα, είμαι πιο συζητήσιμος, είμαι πιο ήρεμος γενικά. Οπότε όλο αυτό έχει αντίκτυπο και πιστεύω ότι θα έχει αντίκτυπο και στην εμφάνισή μου. Λοιπόν, επίσης, τα γένια τα πεθάνομαι, τα έχω πάρα πολύ καιρό, μετά το θάνατο της μητέρας μου τα έχω αφήσει και επειδή τα συνήθισα, μου φαίνεται παράξενο να τα κόψω. Αλλά σε κάθε προετοιμασία, επειδή θέλω να καθαρώ το πρόσωπό μου, και ειδικά on stage, πάνω στη σκηνή, δηλαδή να μην έχω τριχές στο πρόσωπο, έχω πάρει την απόφαση να ξεριστώ και θα ξεριστώ σήμερα λογικά, γιατί τώρα έχω ξεκινήσει και δουλεύω για το μαύρισμά μου που κάνω solarium, οπότε θα υπάρχει διχρωμία. Οπότε τώρα που κοντά στο αγώνα 3 εβδομάδες πρέπει να ξεριστώ για να το φτιάξω και αυτό το πράγμα, δηλαδή να μαυρίσει το δέρμα που έχει τώρα τα γένια και λογικά δεν θα έχει την ίδια απόχρωση. Οπότε νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεριστώ και να μαυρίσει και ομοιόμορφα το πρόσωπό μου. Τώρα ετοιμάζω το ρόφημα το οποίο έχω κατά τη διάρκεια του cardio. Έχω 15 γραμμάρια essential αμινοξέα. 3 σκουπάκια δηλαδή των 5 γραμμαριών. 1, 2, 3. Και έχω και 10 γραμμάρια γλουταμίνης, την οποία έχω κρατήσει και δουλεύω
αυτή εδώ, τη Cefei Nutrition. Λέγεται Ice. Μ' αρέσει τρομερά η γεύση και ειδικά μαζί σε συνδυασμό με το ροδάκινο της Biotech. Είναι σαν να πίνεις ένα παγωμένο ανάμεικτο χυμό. Είναι τρομερό σε γεύση. Ταιριάζει πάρα πολύ. Οπότε έχω κρατήσει αυτό το stack. Πάμε για cardio. Πρωινό γεύμα είναι έτοιμο. Πίτας πράδινας κρόκος, 80 γραμμάρια βρώμη, 30 γραμμάρια πρωτεΐνη. Και εδώ πρωινές βιταμίνες, Daily Pack, κουρκουμάς, ZMA, Radiola Rosea, Liver Protect, Omega 3 και Ασβαγκάντα. Λοιπόν, χθες ήταν η μέρα η οποία είχε υψηλούς υδατάνθρακες. Ήταν ίσως από τις τελευταίες μέρες που είχα high day. Όταν λέμε high day, όταν η καθημερινή μου διατροφή είναι στις 2500 θερμίδες, εχθές ήμουν 3200, και ίσως να είναι η τελευταία φορά να μου βάλει άλλο ένα high μέχρι τον αγώνα. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Και τώρα κάθε πρωί ετοιμάζω το πρωινό μου, και επειδή είναι καυτό, ειδικά αυτό εδώ το κεκάκι βρώμης που φτιάχνω, επειδή το ψήνω στο φούρνο μικροκυμάτων καίει, ετοιμάζω το πρωινό μου, το αφήνω να κρυώσει λιγάκι, και καθώς το έχω αφήσει να κρυώσει λιγάκι, κάνω το update με τον προπονητή μου. Τώρα που πλησιάζει αγώνας, έχουμε σχεδόν κάθε μέρα update. Αν δεν έχουμε κάθε μέρα, έχουμε μέρα παραμέρα που του στέλνω update. Σήμερα ήθελα να με δει μετά το high day. Δηλαδή, με έβαλε να φάω χθες και μου είπε σήμερα το πρωί να του στείλω για να δει πώς θα είναι το σώμα μου, αν φαίνεται λίγο πιο full. Η αλήθεια είναι ότι παρότι έστω και αυτή η μικρή πρόσληψη θερμίδων σήμερα με κάνει να νιώθω λίγο πιο καλά από θέμα ενέργειας, και είχα ένα πάρα πολύ καλό πάμπ στην προπόνηση. Θα πάω να τραβήξω τώρα το update, να το δείτε κι εσείς. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Τζαβιτσάνου, με την οποία συνεργάζομαι στα αγωνιστικά μαγείο από το 2017. Δηλαδή, στο τώρα πάνω Αθήνα, 3 αγωνιστικά μαγιό, απίστευτα πραγματικά. Έχω από την Ελένη, βέβαια, ήδη έχω πάρει από την Ελένη πολλά αυτά τα χρόνια καμιά δεκαριά. Αλλά επειδή φέτος έχω βάλει κιλά, το μέγεθος έχει αλλάξει, το μαγιό που χρησιμοποιώ. Και είναι και το θεωρώ και γούρι, δηλαδή κάθε χρόνο θέλω να παίζω με καινούργια μαγιό. Και το πράσινο, φανταστικό, ε. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο προτιμάτε. Με ποιο θα θέλατε, μάλλον, να με δείτε να αγωνίζομαι. Έχουμε τον μπλε. Καλά. Συζητάμε τώρα για ποιότητα απίστευτη. Τα λάστιχα είναι φανταστικά. Το φόρεσα γιατί έχω κάνει ήδη ένα update με τον προπονητή μου και κάθεται καταπληκτικά πάνω στο σώμα. Θα κάνω το update με το πράσινο. Αλλά για δείτε τώρα να μου πείτε στα σχόλια με ποιο θα θέλετε να με δείτε να αγωνίζομαι. Κόκκινο, μπλε ή πράσινο. Με ποιο θα θέλατε να διαγωνιστώ στην Πορτογαλία. You know, yeah. Oh, lie dead, they don't wanna let me get out. I'ma put you on a bitch, you gotta sit out. Hit the street and had a block going crazy. Mama, shit, I'm playing with my life and can't nobody save me. Yeah, I got steez, they can't mess with my technique. Yeah, I'm a OG boy, don't disrespect me. Yeah. War with me, I had your whole gang quarantined. Get the mobs and leave your block spotless like I'm Mr. Clean. Ooh. Back in 2010, I had a plan. Now 2021, they run the bands. Living in the future, I'm advanced. And when I get back outside, I make sure they understand I'm the man. Yeah, I'm the man. That's right. I make sure they understand that I'm the man. I'm the man. Yeah. That's a language I don't understand. I'm the man. Yeah, that's right. Yeah, ooh, yeah. Gang, gang, gang. I'm the man. Yeah, I'm the man. Yeah, you had a chance and now you lost. Hey, that's expensive. What it cost? Lot of bands. I don't look. I just floss. Κοβαδιά, έκανα το update με τον προπονητή μου. Ειλικρινά το σώμα μου αλλάζει κάθε μέρα. Το πρωί ξυπνάω πιο γραμμένος από ό,τι είμαι το βράδυ. Σήμερα είδα τους γλουτούς μου στην καλύτερη τους κατάσταση. Θεωρώ ότι σε 3-4 μέρες από τώρα θα έχουν βγάλει πολύ καλή γράμμωση. Τα κιλά μου τώρα είναι 100,5. Παίζω ωριακά να ζωριστώ να πιάσω το βάρος των 96 κιλών. Το σώμα μου φαίνεται πολύ πιο μεγάλο, μίχα, από την τελευταία μου προετοιμασία. Και φαίνεται και στα κιλά είμαι 3 κιλά παραπάνω.
στην ίδια χρονική περίοδο με την τελευταία προετοιμασία που είχα κάνει με τον Justin. Ολοκλήρωνε το γεύμα μου και θα σας ανοίξω να σας δείξω για τα υπόλοιπα γεύματα της ημέρας. Συμβαίνουν πάλι low day. Έχω χαμηλώσει τα τάδε. Ωπα. Τα πήραμε για τα καλά. Μετά από πολύ καιρό λοιπόν, μετά περίπου 1,5 χρόνο, ξυρίστηκα ξανά. Τώρα είμαι στο δεύτερο γεύμα, το οποίο είναι 200 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο, 60 γραμμάρια ρύζι και έχω βάλει και περίπου 100 γραμμάρια αρακά. Φτάσαμε εσείως στο τρίτο γεύμα. Είναι το γεύμα που έχω πριν την προπόνηση. Σήμερα για λαχανικά έχω βάλει λίγο αρακά. Συνήθως έχω ή μπρόκολο ή φασολάκια. Σήμερα βάλω λίγο αρακά. Έχω 250 άψιστο κοτόπουλο, 60 γραμμάρια άβρα στο ρύζι και περίπου 100 γραμμάρια αρακά και ένα ολόκληρο αυγό. Λοιπόν, αυτό είναι το γεύμα μου. Θα ετοιμάσω τα συμπληρώματά μου. Το ρόφημα που έχουμε στην προπόνηση που αποτελείται από κάποια μινοξέα και γκλουταμίνη. Και θα κάνουμε και κάποια πράγματα στο γυμναστήριο. Έχει φτάσει η ώρα της προπόνησης. Πάντα λίγο πριν ξεκινήσω να φύγω από το σπίτι, ετοιμάζω όλα μου τα συμπληρώματα. Έχω λοιπόν ένα pre-workout στην ουσία. Έχω ένα σκουπάκι από Isolate πρωτεΐνη, το οποίο το βάζω λίγο πριν την προπόνηση, με 5 γραμμάρια γλουταμίνης. Αυτό το έχω λίγο πριν ξεκινήσω την προπόνησή μου. Το φτιάχνω λοιπόν, θα το πιω έξω από το γυμναστήριο. Αυτό εδώ είναι το ρόφημα το οποίο έχω μέσα στην προπόνηση, το οποίο αποτελείται από 15 γραμμάρια εσένιση αλαμπινοξέα, οπότε βάζω 3 σκουπάκια. Χρησιμοποιώ το άιστη ροδάκινο της Biotech, είναι πάρα πολύ νόστιμο και σε συνδυασμό με αυτή εδώ την γλουταμίνη της FA κάνει ένα φοβερό συνδυασμό και είναι πάρα πολύ γευστικό να το έχεις κατά τη προπόνηση. Και αυτό είναι το ρόφημα το οποίο που κάνω στο σπίτι πριν φύγω από το σπίτι. Βάζω 25 ml καρνιτίνη και αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ το Blood and Guts του Dorian σαν pre-workout, το οποίο έχω 2 σκουπάκια από αυτό. Σαν pre-workout, τώρα που είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και θέλω κάτι πάρα πολύ δυνατό, πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να ολοκληρώνω την προπόνησή μου. Έχει 350 μιλιγκράμμ μέσα καφεΐνη, έχει 6 γραμμάρια κιτρουλίνη, 5,5 μπέτα λανίνη. Γενικώς είναι πάρα πολύ δυνατό. Και στο επόμενο πλάνο θα ανοίξω και θα είμαι στην προπόνηση. Λίγο πριν πω, το πρώτο πράγμα που έχω είναι η whey που σας έδειξα πριν που έφτιαξα στο σπίτι. Ένα σκούπα Isolate με 5 γραμμάρια γλουταμίνης. Και μετά φτιάχνω τα μινοξέα μου, 15 essential, με 5 γλουταμίνη έξτρα. Σήμερα έχω μόνο τετρακέφαλα και γλουτούς και γάμπες. Έχω 2 προπονήσεις στη εβδομάδα πόδια. Γλουτούς και γάμπες παίζω και με τις 2 προπονήσεις. Όπως σας είπα, είμαι πολύ κοντά στον αγώνα, οπότε η ενέργεια είναι πάρα πολύ μειωμένη. Η προπόνηση, ειδικά των ποδιών, είναι η πιο δύσκολη διαδικασία. Ξεκινάμε την προπόνηση με τετρακέφαλα, εκτάσεις. Το μηχάνημα αυτό, το εύρος σύνθεσης του δεν είναι πάρα πολύ καλό, οπότε είναι και ελαφρύ. Οπότε προσπαθώ να κρατάω μια πλήρη σύσπαση για 1-2 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να πετύχω μια πολύ καλή μάτωση, να ζεστάνω καλά τα πόδια για να συνεχίσω μετά στις επόμενες ασκήσεις. Εδώ πέρα έχουμε κάνει 3-4 σετ ζεστάματος και άλλα 4 που θα είναι λειτουργικά σετ στην ουσία. Τελευταίο σετ. Έχουμε κάνει 3. Θα κάνω ένα 4ο λειτουργικό τώρα. Θα το πω μέχρι fail.
Είμαστε ήδη στη μία ώρα, οπότε ήδη έχουν υπάρξει πολλά σετ, έχει υπάρξει ήδη αρκετή κόπωση, οπότε το σετ αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Η τελευταία ήταν πολύ, πολύ ωραία εκεί. Κάθε μου προπόνηση, όχι μόνο την προπόνηση ποδιών, ολοκληρώνω το πάντα τις προπονήσεις μου κάνοντας 4 σετ επαγωγούς. Παίρνω μια θέση όπως έκανα τώρα που θα δείτε για να εμπλεκούν πολύ οι γλουτοί μου και τελειώνω με 15 λεπτά στο διάδρομο, σε κλίση 15, δηλαδή τέρμα ανηφορικά και προσπαθώ σε κάθε μου βήμα να σφίγγω όσο πιο δυνατά μπορώ τους γλουτούς μου. Οπότε στην ουσία αυτό το κάνω για να μπορέσω να βγάλω όσο περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται μέχρι τη μέρα του αγώνα. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι. Φτιάχνω το μεταπροπονητικό μου, το οποίο είναι 40 γραμμάρια βρώμη. Τώρα πάντα μετά την προπόνηση είναι η στιγμή που βγαίνει όλη η κούραση. Ειδικά σήμερα που έχω κάνει πόδια, μου πήρε πάνω μαζί με το αερόβιο μου πήρε 2 ώρες και με την έλλειψη ύπνου και γενικώς την παραταμένη δίαιτα για κάπως ώρα μετά την προπόνηση νιώθω αρκετά κουρασμένος και έχω και 2 σκουπ πρωτεΐνη. Το γλυκάκι μου το περιμένω πως και πως να το ετοιμάσω. Όταν είμαι σε αυτό το σημείο προσθέτω αρκετό καυτό νερό. Ανακατεύω καλά. Ανακατεύω αρκετά καλά και από τις γωνίες. Μόλις διαλυθεί καλά. Και είμαστε σε αυτό το σημείο. Το προσθέτω στο φούρνο μικροκυμάτων. Και το αφήνω να ψηθεί. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, βάζουμε κανελίτσα. Αρκετή. Βάζουμε λίγη σοκολάτα, ανακατεύουμε, να πάει παντού η σοκολάτα και μόλις πάει παντού η σοκολάτα, τότε βάζω και λίγο pancake, έτσι, και τώρα αυτό εδώ είναι έπος. Αυτό εδώ τώρα μπορεί να πω το περιμένω και όλη μέρα για να το φάω αυτό. Έχει φοβερή γεύση, οπότε αυτό έχω με τα προπονητικά και με καλύπτει πάρα πολύ γευστικά. Η αλήθεια είναι ότι στη φετινή προετοιμασία είναι η μόνη προετοιμασία που δεν έχω σκεφτεί ούτε μία φορά φαγητά. Ενώ έχω να κάνω το τσιτ πάνω από 4 μήνες, δεν έχω σκεφτεί πραγματικά ούτε μία φορά φαγητά. Άλλες φορές όλη μέρα έβλεπα βίντεο που κάνουν τσιτ μιλ, συνταγές μαγειρικές. Στη φετινή προετοιμασία δεν έχω δει καθόλου.
Δεν έχω ζητήσει καθόλου φαγητό. Τέλειο. Δεν ξέρω, επειδή είμαι στη δίαιτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το βρίσκω τέλειο. Πω. Είναι πεντανόστιμο. Έχει περάσει μία ώρα περίπου από το μεταπροπονητικό μου γεύμα και έχω το τέταρτο γεύμα, που είναι το τελευταίο γεύμα που έχουμε τα τάδρακα για τη μέρα. Το οποίο είναι 250 γραμμάρια άψιστο κοτόπουλο και 60 γραμμάρια ριζοκοφρέτες. Ριζοκοφρέτες δεν έχω πάντα. Δηλαδή συνήθως έχω και σε αυτό το γεύμα χωρίζει. Αλλά καμία φορά όταν έχω όρεξη το αλλάζω σε ριζοκοφρέτες σε ίδια γραμμάρια. Οπότε σήμερα έχω ριζοκοφρέτες μαζί με το κοτόπουλό μου. Οπότε αυτό είναι το τέταρτο γεύμα. Κλείνω να το ολοκληρώσω. Πρώτο τελευταίο γεύμα της ημέρας. Είναι και το πιο δύσκολο, διότι είναι χωρίς υδατάνθρακες και ήδη έχω αρχίσει ξυπνάω, οπότε αυτό το γεύμα δεν θα μου κάνει και πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, παιδιά, έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο γεύμα, το οποίο είναι 30 γραμμάρια κάσιους και 60 γραμμάρια isolated πρωτεΐνη. Όπως σας έχω πει, για όσους δεν βλέπετε το κανάλι, τη φετινή προετοιμασία, έχω αλλάξει προπονητή με τον Patrick Tuor. Όλο το κομμάτι της διατροφής, της προπόνησης και όλο το κομμάτι της επίβλεψης το έχει αναλάβει ο ίδιος. Θεωρώ ότι έχουμε έρθει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση που έχω φτάσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και από πλευράς σωματικής κατάστασης και από πλευράς ψυχολογικής και θέμα πείνας, θέμα διαχείρισης. Νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί πολύ καλές συνθήκες. Η κούραση είναι υποφερτή, η πείνα είναι σε πολύ καλά πλαίσια. Νομίζω ότι όλα έχουν έρθει σε μια τέτοια ισορροπία που αυτό με βοηθάει και ψυχολογικά να μπορέσω να φέρω εις πέρας αυτή την προετοιμασία φέτος. Λοιπόν, οι θερμίδες μου της σημερινής μέρας είναι 2560. Τα μάκρος είναι 310 γραμμάρια πρωτεΐνης, 235 γραμμάρια υδατάνθρακα και 38 γραμμάρια λιπαρά. Εχθές είχα high day, μια υψηλή μέρα με υδατάνθρακες, που θερμιδικά πρέπει να ήμουν περίπου στις 3200-3300, κάπου εκεί. Είχαμε καιρό να κάνουμε υψηλή μέρα. Όσο περνούσε η προετοιμασία, είχα κάποιες υψηλές μέρες θερμιδικές και όσο περνούσε ο καιρός, όλο και μειωνόντουσαν αυτές οι μέρες. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη που δείχνετε όλο αυτό το γύρο στο κανάλι και στο πρόσωπό μου. Να σας υπενθυμίσω, εγγραφή στο κανάλι, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις και like στο βίντεο, γιατί έτσι το βοηθάει να φτάσει σε περισσότερα μάτια. Μέχρι τον αγώνα θα προσπαθήσω να κάνω τουλάχιστον άλλα 3 update, ένα τουλάχιστον την εβδομάδα, ούτως ώστε να με δείτε μέχρι την τελική μου φόρμα. Θα προσπαθήσω δηλαδή να έχω και update ενώ θα είμαι στην Πορτογαλία, θα φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα ανέβει όσο είμαι στην Πορτογαλία και θα είναι στην ουσία η τελευταία μου εβδομάδα. Οπότε, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι και έχουμε σπάσει την τριαντάρα. Έχουν μείνει λιγότερο από 20 μέρες για τον αγώνα μου, οπότε μείνετε συντονισμένοι.